Λίμπερο, 107,4. Νιώθει. Ο Άλκη ο Αναστασιάδη είναι ο συντονιστή αυτή τη οργανωτική επιτροπή που φτιάχνει το δεύτερο, τη δεύτερη παγκόσμια συνδιάσκεψη ποντιακή νεολαία. Και τον έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, είστε καλά. Καλησπέρα, παιδιά, σε εσά και του ακροατέ σα. Πώ περνάτε, είναι η μέρα γεμάτη ή το τριήμερο γεμάτο για εσά? Ή θα βρείτε λίγο χρόνο για τον ΠΑΟΚ το βράδυ? Θα βρείτε, δεν μπορεί. Εννοείται ότι είμαστε ήδη στο Μακεδονία Παλάς, είναι εδώ η ομάδα και ετοιμαζόμαστε για το βράδυ, αλλά πρώτα ετοιμαζόμαστε για την συνδιάσκεψη. Ναι. Και στις 9.30 το βράδυ θα αναχωρήσουμε για το γήπεδο που πρέπει να συντονιστούμε όλοι εκεί για τον ΠΑΟΚ. Ο κύριος Σαβίδης έχει έρθει? Ο κύριος Σαβίδης, ναι, είναι στο ξενοδοχείο. Α, είναι ήδη εδώ. Μάλιστα. Τι περιμένουμε από αυτό το τριήμερο τη συνδιάσκεψη? Ποιο ο βασικό σκοπό? Μάλιστα. Η τελετή έναρξης είναι αύριο ώρα 6 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, παρουσία του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, του κ. Γιώργου Βαρθολομαίου. Και το Σάββατο το πρωί θα είναι η ολομέρα της διάσκεψης. Τα ωραία είναι το Σάββατο το βράδυ, 8 η ώρα, μπροστά από το Μακεδονία Παλάς, στην Παραλιακή. Θα υπάρχουν χωροί, ταξιδεύοντας στον Πόντο, και ποντιακά εδέσματα. Όσοι θα βρίσκονται εδώ στην Παραλιακή, και καλούμε όλη τη Θεσσαλονίκη να είναι εκεί, θα γευτούν μυρωδιές από την παράδοση του Πόντου. Ναι. Και την Κυριακή κορυφώνεται η συνδιάσκεψη, η ώρα 5 το απόγευμα, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ Αρένα, στο Παλατάκι, στο ναό μας αν θέλετε. Εκεί θα είναι το φεστιβάλ του Ποντιακού Πολιτισμού, όπου οι 13 ομοσπονδίες που οργανώνουν αυτή τη συνδιάσκεψη θα παρουσιάσει κάθε μια το δικό του τραγούδι, το δικό του χορό. Και εκεί θα έχουμε να απολαύσουμε και τη φωνή ενός νέου πόντιου, ο οποίος με τη φωνή του μάγεψε όλη την Ελλάδα μέσα από το παιχνίδι του The Voice, τον Κώστα τον Αγέρη, τον Μπαχαρίδη, την Μπέλα την Νικολαίδου. Και καλούμε όλη τη Θεσσαλονίκη πόντιους και μη να παρευρεθούν εκεί, είσοδος είναι ελεύθερη, για να στείλουμε μηνύματα ενότητας μέσα από το τραγούδι και το χορό. Πώς το καταφέρατε, κύριε Αναστασιάδη, και η αρχή είναι περίπου με μάτς και μάλιστα τόσο σπουδαίο, λαμπερό όπως το ΠΑΟ Ντόρτμουντ, και το φινάλε είναι πάλι με μεγάλο παιχνίδι, με ΠΑΟ Ολυμπιακός. Δηλαδή... Το φινάλε εκεί θα στεκούμε μετά. Μετά από το φεστιβάλ, λοιπόν, ο μεγάλος, και όταν λέω μεγάλος, αναφέρομαι στον Ιβάν Σαβίδη, έχει προσκαλέσει όλους τους σύνεδρους να παρακολουθήσουν τον αγώνα ΠΑΟ Ολυμπιακός για να αποδείξουν τον παλμό της ομάδας της προσφυγιάς, όπως ακριβώς έχει δηλώσει, και να το μεταδώσουν, μεταλαμπαδεύσουν στη συνέχεια στις χώρες διαμονής τους. Τον κύριο Σαβίδη του συναντήσατε σήμερα το πρωί? Έχετε προλάβει, μιλήσετε μαζί του? Και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Πώς το βλέπετε εν ώψη των αγώνων? Αγχωμένο? Πολύ ενθουσιασμένος. Και πιστεύω ότι και με ένα-δύο ποδοσφαιριστές που μίλησα, νομίζω ότι θα πάρουμε την νίκη. Εύχομαι δηλαδή να πάνε όλα κατευθείαν και να πάρουμε αυτό που θέλουμε. Ωραία. Για το θετικό αποτέλεσμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Και εύχομαι η Παναγία να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ σήμερα να πρεπεύσει. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.